Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast rsp εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με post game σχόλια για το Πας Γιάννηνα Ολυμπιακός που έλεξε πριν από λίγο στους οσιμάδες τελικό αποτέλεσμα 2-2, ισοπαλία αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φύλαθλο σαν και εσένα είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον και τις αφηγούμε, είτε μουσική αυθόρμητη χήμα χωρίς προετοιμασία, χωρίς πρόβες, προσοχή όμως, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενους. Επίσης, στο κανάλι υπάρχει αστρονομία που είναι τρομερή επιστήμη. Και άρα μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή. Έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Όταν έβγαινα καθημερινό εδώ στο κανάλι και έλεγα για την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού και πιο συγκεκριμένα για το Ρέτσο, επίση για το ότι δεν υπάρχει καθαρό ημιοδεξί back αυτή τη στιγμή. Πάλι τίποτα. Ήμουνα ο κακό, ο υπερβολικό, όχι να στηρίξουμε του Έλληνε παίχτε, λε και μιλάμε εδώ πέρα για την εθνική Ελλάδο. Δεν πάει έτσι όμω, Ολυμπιακό είμαστε. Και όταν εσύ, κύριε, είσαι μπροστά με 0-2, ευτύχησε δηλαδή να βάλει δύο γκολ εκτό έδρα. Ποιο είναι το φυσιολογικό που θα κάνει, Θα αλλάξει διάταξη, να χαλάσει την ομάδα, ή θα περιμένει υπομονετικά τον αντίπαλο να ανοιχτεί λίγο αναγκαστικά που σίγουρα θα το κάνει, θα το πράξει και θα τον χτυπήσει στην κόντρα. Να βγαίνει σαν πολυβόλο μπροστά. Αλλά δεν έχει εξτρέμ, καθαρό αίμα. Τα έχουμε πει αυτά. Ωραία σου βγήκε με τα δεκάρια στην αρχή. Ειδικά ο Φορτούνη εξαιρετικό. Όχι για το γεγονό ότι σκόραρε και τα δύο γκολ. Αλλά και κατά τα άλλα. Εκτό από λίγα λαθάκια που έκανε. Όπω έκανε και ο Χάμες ακόμη περισσότερα λάθη. Και είχα ξαναπεί πριν από λίγε μέρε ότι δεν τον βλέπω και πολύ καλά μετά τη διακοπή. Εντάξει, έκανε κάτι ντρίμπλε εκεί, ποδιές αυτά, αλλά τι θα το κάνει. Αυτά έχω ξαναπεί. Είναι για το Θεαθήνε. Δεν παίρνει έτσι πρωτάθλημα. Δεν παίρνει τι νίκε έτσι. Και γενικά χωρί σωστή αμυντική λειτουργία δεν κάνει πρωταθλητισμό. Τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί. Αντί να τα ακούγαν εδώ πέρα οι ηθήνοντε, οι αρμόδιοι τέλο πάντων, μπα και γίνει κάτι, πα και αλλάξει κάτι, είναι δυνατό να μείνει εκτό ο Παπασταθόπουλο. Και αν να είναι, καλύτερο του Ρέτσου είναι. Ο Ρέτσο, το έχω πει εκατό φορέ, δεν έχει καλέ αντιδράσει όσον αφορά τι στατικέ φάσει. Κάθε στατική φάση έτρεμε το φιλοκάρδι σου. Συνέχεια. Με τα Γιάννηνα, τώρα. Το πρώτο καμπανάκι ήταν το δοκάρι. Του Λιάσου. Του παίχτη αυτού από ό,τι θυμάμαι. Άκου τώρα σου έκανε το μάγκα ο Λιάσο. Και ένα μορέιρα έξω αριστερά. Που αυτό είναι από τη Γουινέα. Όπω και οι καμαράδε του Ολυμπιακού. Ο πρώην ο Μαντί, αλλά και ο Αγκιμπού. Με διαβατήριο Ολλανδικό, έτσι. Μια χαρά. Σου κάνει ζημιέ εκεί, σου λέει: Ποιο παίζει εκεί, Βρουσάη Ανδρούτσο. Τη πλάκα. Ο Σταϊκό θα χτυπήσει εκεί. Και ορθώ έπραξε. Τι να κάνει, τη δουλειά του έκανε. Ω πα Γιάννηνα. Είναι πραγματικά ντροπή και έσχο το να μην μπορεί να κρατήσει το 0-2 έστω και να το αυξήσει κιόλα ω Ολυμπιακό που είσαι, πραγματικά. Μπήκε δηλαδή ο δεύτερο γύρο και στην ουσία πέταξε λευκή πετσέτα, πραγματικά. Κάθισε και ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό Β που τα έλεγα εγώ και τι προάλλε, όποια και όποιο ακούει εδώ πέρα, αυτά που λέω δεν είναι τυχαία. Τα λέω και μετά βγαίνουν κιόλα. Στην πράξη γίνονται, πώ το λένε. Τι είπα όταν ασχολήθηκε η ΠΑΕ με τον Ολυμπιακό Β. Κοιτάξτε και την ομάδα την Α, τον Ολυμπιακό τον Κανονικό. Άστον τον Βίτα. και τι έγινε ο Β. Εντάξει, αδικήθηκε, άστο. Να πάει στο παλιάμπελο και στο διάολο. Τελείωσε, άστο αυτό. Εδώ τι κάνει. Εδώ η ουσία εδώ. Να τρως γκολ τόσο εύκολα και θα μπορούσε να έχει φάει κι άλλα. Στο λέω χήμα δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαν κι άλλα τετά τετ. Και προβολέ εκεί μπροστά στην αιστεία σου. Ο μόνο που δεν φταίει είναι ο Πασχαλάκη. Ξεκάθαρα. Εκεί πίσω, ε βέβαια. Ακόμη και ο Ντόι τραγικό, χωρί να έχει τον Παπασταθόπουλο έστω δίπλα του με την εμπειρία κτλ. Και αυτό χάνει λάδια, έτσι. Φυσιολογικό. Είναι μικρό, είναι, δεν είναι και η φυσική του θέση. Εγώ τον δικαιολογώ, εντάξει. Ο Ρέτσο όμω, επανέρχομαι σε αυτόν, δεν είναι τώρα να κάνει πρωταθλητισμό να σταθεί με αυτόν, Ε. Μην τρελαθούμε, τα έλεγα. Και μάλιστα έλεγα ότι στα δύσκολα θα φανεί ότι δεν κάνει ο Ρέτσο. Και κάποιοι λέγανε ότι υπερβάλλω, ότι όχι, είναι Έλληνα, τι με νοιάζει εμένα από πού είναι. Κυπλά, καποια είναι. Γεννημένο το παιδί στην Νότιο Αφρική είναι. Ούτε καν στην Ελλάδα δεν έχει γεννηθεί. Ε, εντάξει, α την καταγωγή. Και τι έγινε, τι με νοιάζει εμένα, εξωγήινο να είναι, να μου παίζει άμυνα θέλω να μου προσφέρει. Αυτό κοιτάω εγώ. Δεν κοιτάω σαν χλαμάρε. Το να είναι Έλληνα λέει, τι με νοιάζει εμένα. Γι' αυτό δεν πάει μπροστά αυτή η χώρα. Τόσο ιστορική, η πιο ιστορική του κόσμου. Και πάει χαμένη λόγω τη νοοτροπία αυτή που υπάρχει, που επικρατεί. Και όταν με ρωτάνε γιατί κάθομαι και υπομένω και τα λοιπά εδώ πέρα, λέω ότι μου αρέσουν τα δύσκολα. Τι να κάνω. Και προσπαθώ να συνεισφέρω ώστε κάτι να αλλάξει τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώ αυτό είναι ουτοπικό, θεωρώ. Από εκεί και πέρα, να πω λίγα πράγματα όσον αφορά τον αγώνα. Το πώ εξελίχθηκε και τα λοιπά. Που μου χαλάρωσε και τώρα χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Αυτό λέγεται άμυνα χωνή. Και ίσω να μα έδειξε ο Μίτσελ ότι δεν κάνει για μετά το καλοκαίρι, έτσι. Έμα πα να χάσει το πρωτάθλημα, τι στο καλό. Τι σε κάνω εγώ εδώ πέρα. Μόνο πρωτάθλημα θα πάρει για να μείνει και να αξίζει. Άμα δεν μπορεί, να πα να. αυτό. Και αυτό ισχύει για όλου. Και για σένα που ακού και για μένα προσωπικά. Άμα δεν μπορώ να προσφέρω στον Ολυμπιακό, θα σηκώδω να φύγω. Να κάνω κακό στην ομάδα που αγαπώ. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, άντε μπράβο. Που μου πανηγυρίζανε ορισμένοι και τα βλέπαν όλα ρόδινα λόγω των δυο γκολ που πέταξε ο Μαρσέλο. Ορίστε, ο Μαρσέλο όταν μπήκε. Εντάξει, θα μου πει τι φταίει και αυτό τώρα κι όμω δεν ανέβηκε καν. Δεν μπορούσε να ανέβει να προσφέρει από έξω αριστερά. Τον έβαλε αριστερό back, αλλά δεν ρίσκαρε να βγει γιατί μετά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Πρέπει να πάρει ταξί για να γυρίσει πίσω στην άμυνα. Ή να διακτηνιστεί, όπω ε, η αγαπημένη μου σειρά επιστημονική φαντασία. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Α μην πω πιο πολλά τώρα. Α κρατηθώ λίγο να πω αυτά που θυμάμαι από τον αγώνα και τα υπόλοιπα αύριο, όπω και για τι άλλε ομάδε, όλα μαζί. Ε, βέβαια, στην αυριανή εκπομπή. Τώρα κρατιέμαι, γιατί και εγώ δεν θέλω εδώ να βρίζω, έτσι. Το έχω πει, όπω και δεν δέχομαι στα σχόλια βρυσιέ. Όποιο βρίσκει, κόβεται. Ή όποιο προσβάλλει, ή όποιο κουνιέται γενικά, ή ηρωνεύεται, ή το παίζει ξερόλα. Έχει κοπεί. Λοιπόν, ειδικά τώρα που είμαι όπω είμαι με τον αγώνα, καλά, θα κοπεί πολλοί κόσμο αν χρειαστεί. Πάμε παρακάτω. Κατεβήκαμε με το 4-5-1, θα έλεγα εγώ. Οι μοντέρνοι το λένε 4 4-2. 3-1 και τα λοιπά. Πασχαλάκι στο τέρμα. Ντόι και Ρέτσο κεντρικοί οπισθοφύλακε. Βρουσάι δεξί μπακ που τραυματίστηκε λόγω των διακοπών στην αρχή του αγώνα. Παίζει ρόλο αυτό. Σταμάτα ξεκίνα. Ξανακάνε ζέσταμα. Έτσι. Τράβηγμα νομίζω θα είναι. Υποθέτω. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Αριστερό μπακ ο Ρέαπτσουκ. Ο Μολδαβό. Μετά στο εξάριο εμβυλά ο Χτάρι ο Ο οποίο δεν χρειαζόταν να φτιάχνει παιχνίδι λόγω Τη παρουσία και Φορτούνη αλλά και Χάμε. Φορτούνη και Χάμε λοιπόν μπροστά με Μπιέλ. Ο Χάμε ήταν πιο πολύ που δεκάριζε. Πιο πολύ στα άκρα πήγαινε ο Φορτούνη, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα ο Μπιέλ. Αλλά εντάξει, αυτοί όλοι προ τα μέσα συγκλίνουν. Ξέρει τώρα, οι άνθρωποι δεν είναι εξτρεμ, δεν γίνεται έτσι ανορθόδοξα να πούμε να παίζει ποδόσφαιρο. Τα έχω πει εγώ αυτά και πάλι με βγάζουν κακό και μπροστά ο Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίο όταν βγήκε τελείωσε η επίθεση του Ολυμπιακού. Δεν ξαναέκανε καμία φάση από τότε. Τελείωσε. Μπακάμπου, ποιο μπακάμπου θα μάθει τώρα να βάζει γκολ στα 31-32, πόσο πάει. Είναι δυνατόν. Μη λέγονται τέτοια πράγματα τώρα. Μη λέγονται τέτοια πράγματα, τέτοιε χαζομάρε. Που εντωμεταξύ έπαιξε ο Φορτούνη βασικό στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά ύστερα από την 21η Απριλίου του 2021, επί Μαρτίνς. Αλλά γκολ είχε βάλει όταν είχε μπει ω αλλαγή στον αγώνα με τον Άρη στα playoffs στι 5 Μαου του 2021 στο κλεάνθη Βικελίδη εκτό έδρα. Είχε εντωμεταξύ κρύο με υγρασία εκεί πάνω, 100% κιόλα υγρασία. Άκου να δει τι πράγμα είναι αυτό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η τοποθεσία εκεί. Έχει, ξέρω εγώ, βουνά, ξέρω εγώ, λίμνη, ιστορία. Δεν γνωρίζω, δεν έχω πάει. Αδυνατισμένο τον είδα πάντω τον Ντόι, στέγνωσε τώρα με τη διακοπή και είναι κρίμα να κάνει τέτοια λάθη λόγω του ότι έχει ως παρτενέρ αυτό το ρέτσο τώρα. Γελάει ο κόσμος, τα έλεγα εδώ, ξαναλέω, αλλά ποιο με ακούει. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα ρίξανε καπνογόνα εκεί, φωτοβολίδες, απ' όλα, ό,τι γουστάρεις. Αυτοί οι συνάδελφοι ενό που είναι στον Παναθναϊκό που βρίζει και την ομάδα αλλά και την 13 όλοι. Αυτοί όλοι μαζί είναι για το κανά όλοι. Για ποτοξίνωση, ε βέβαια. Αυτή τη εκεί για νιώτε, τι πράγμα είναι αυτό. Και ενώ μην νομίζει τώρα ότι υποστηρίζουν αυτή την ομάδα. Προφανώ και είναι οπαδί άλλων ομάδων αυτοί. Πήγαν εκεί να βγάλουν μίσο, τα βάλανε εκεί με του μπάτσου εκεί, ξέρω εγώ. Αντάξει, αυτά να μείνουν εκτό ποδοσφαίρου, θεωρώ πρέπει. άμα θέλουν τέτοια. Φάνηκε, έπιασε η κάμερα και του πήρε και είδαμε ότι εντάξει, είναι χρήστε να πούμε. Άστο. Κρίμα, πραγματικά. Χαμένα κορμιά που δεν αφήσαν να παιχτεί μπάλα στην αρχή. Τέλο πάντων, μετά ζητούσε χέρι ο Φορτούνη από το διαιτητή, έτσι, σταμάτησε να τρέχει, ενώ ο διαιτητή δεν είχε σφυρίξει. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται γενικά. Δεν πα σταματά. Ειδικά τώρα με εξηγίαν σε αυτά που υπάρχει. Παίζε εκεί πέρα και εντάξει τώρα. Τι να πει. Μετά πάλι στο 8 θυμάμαι καπνογόνα και φωτοβολίδε και τέτοια στον αγωνιστικό χώρο και στο ταρτάν του γηπέδου. Εντάξει, ο διαιτητή σηκώθηκε εκεί και έφυγε. Από το 15 και έπειτα. Δηλαδή, έπρεπε να πέσει χειροβομβίδα μέσα για να διακοπεί ο αγώνα. Αν και εγώ δεν θέλω τέτοια νίκη, ήθελα να νικήσω με την αξία μου. Αλλά δεν το κάνανε τα αφιντάνια, τα δικά μου. Ο Ολυμπιακό πάντω, το πρώτο ημίχρονο, έδειξε να έχει αυτοματισμού. Έδειξε καλού συνδυασμού εκεί, ξέρω εγώ, γρήγορε αναλλαγέ τη μπάλα. Με τη μία, ειδικά ο Ινμπαμ Χουάν, εννοείται ότι με ευχαρίστησε που έδινε την μπάλα έτσι με τη μία ξαναλέω, σωστά, χωρίς πολλά πολλά. Προσπαθούσαν συνέχεια να διασπάσουν την άμυνα των Ιωαννίνων. Ενώ δεν σκόρερε ο Ελαραμπή, η αλήθεια είναι ότι στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχει παίξει μαζί τους έχει πετάξει έξι γκολ σε εννιά παιχνίδια, τρομερός. Αλλά εδώ έχτισε πράγματα, έκανε άλλε δουλειέ και σε βοήθησε να βάλει τα δυο γκολ αυτά. Του είχε κάνει, θυμάμαι, και μια σέντρα ο Χάμε Ροδρίγε, φαρμακερή, φαλτσαριστή, αλλά την έστειλε κόνο ο αντίπαλο εκεί στην αρχή. Παρακαλούσαν οι παίχτε και των δύο ομάδων το διαιτητή να μην διακόψει τον αγώνα, αλλά εκείνο πήρε τι βοηθού από το χέρι και αποχωρήσανε. Εντάξει, για μένα ορθώ. Ε, ναι, δεν γίνεται τώρα να παίζουν ξύλο στι εξέδρε και να παίζουν και ποδόσφαιρο ταυτόχρονα. Κινδυνεύει προφανώ η σωματική αικαιρεότητα των ποδοσφαιριστών, αλλά και των διαιτητών, έτσι. Των πάγκων κλπ. Τι κακομήρε μπορεί να γίνει. Αυτά τα έχουμε δει, η Λατινική Αμερική, άσε πόλεμοι γίνονται. Είναι τρελή. Από την άλλη, ανέβαιναν τα ακραία μπακ του Ολυμπιακού, Ρέαπτσου και Βρουσάη, θυμάμαι στην αρχή, αλλά και ο Ανδρούτσο μετά. Αυτό όμω γενικά, ποιο είναι το σωστό και μου το είχε μάθει προσωπικά ο συγχωρεμένο, ο αίμνητο, ο Νίκο ο Αλέφαντο. Τι γίνεται. Πρέπει πάντοτε να μένει στην άμυνα ο ένα εκ των δύο. Δεν γίνεται και οι δύο να ανεβαίνουν πάνω. Μένει μετά το δίδυμο μόνο των κεντρικών αμυντικών και θα σε βάλουν στα δίχτυα με μια αντεπίθεση. Και αυτό γινόταν στον Ολυμπιακό. Όλο το βράδυ αυτό είδαμε. Είναι γελίο, είναι τη πλάκα. Αυτά ο Μίτσελ να μην τα ξέρει δηλαδή και τα ξέρουμε εμεί οι κοινοί πολίτε. Αυτό σπούδασε προπονητική, αυτό έχει το δίπλωμα. Εγώ έχω άλλα διπλώματα, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Και τα βλέπω εγώ και δεν τα βλέπει αυτό. Τι λε, Μωρέ. Α και θυμάμαι, είχαν πάει παίχτε των Ιωαννίνων εκεί να μιλήσουν. Εκεί στα Ζακιαπρέ. Πάνω από 20 λεπτά αυτή η βιόλα. Και επιτέλους μετά έγινε η πανέναξη του αγώνα. Μετά από δύο λεπτά ξανά φωτοβολίδα στον ακουστικό χώρο. Εκεί τίποτα ο διετής. Αντί να το διακόψει να τελειώναμε. Αλλά λέω και από την άλλη δεν είναι τώρα εντάξει. Να πάρω έτσι νίκη 0-3. Δεν γουστάρω. Ειδικά τώρα με τα Γιάννα, τι να ασχοληθεί. Κι όμω, άμα δεν παίξει εσύ σωστά, τον κάνει μάγκα τον άλλον. Στο 18 ο Μπιέλ μετά το 1-2 των Φορτούνι και Ένμπαμ δέχτηκε πάσα. Όμω την έστειλε ο Ισπανό κατευθείαν πάνω στον τερματοφύλακα του Πα. Ο Μπιέλ δεν ήταν καλό. Ήταν κατώτερο του μετρίου, θα έλεγα. Απόψε. Για μένα. Περίμενα πιο πολλά. Εντάξει, μετά αντεπίθεσε ο Πα. Ευτυχώ ο Μπρουσάη πρόλαβε τελευταία στιγμή να κόψει τον αντίπαλό του με στη μεγάλη περιοχή. Πριν προλάβει να απειλήσει την αιστεία του Πασχαλάκη, στο 20 η Σέντρα ωραία στηρτή του Αραμπί, αλλά ο Μπιέλ δεν σούταρε καλά έξω η μπάλα. Στο 22 αναγκαστική αλλαγή, Αντρούτσος μέσα στη θέση του Βρουσάη. Έβριζε ο Βρουσάη εκεί θυμάμαι, λόγω του τραυματισμού. Στο 25 ο Σωρία των Ιωαννίνων έκανε εγκληματικό λάθος, έδωσε την μπάλα στο φορτούνι, αλλά ο τελευταίος πάσαρε με λίγη παραπάνω δύναμη από ό,τι χρειαζόταν στον Αραμπί. Και έτσι δεν μπόρεσε ο μαροκινό να προλάβει και να σκοράρει, να πλασάρει, έτσι. Στο 26 ένα corner έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού και πάλι στις στατικές φάσεις. Τρία πανωτά corners και δεν μπορούσαν να κόψουν την μπάλα, τη στείλουν προς τα μέσα, ξέρω εγώ κάτι. Ή έστω πλάγιο, ή μάρτον. Μετά στο 30 είχαμε το 1-2 Ελαραμπή και Φορτούνη που γνωρίζονται πολύ καλά από το παρελθόν, έτσι. Και αυτό φαίνεται, κάνει μπαμ. Ο τελευταίος όμως ο Φορτούνης δηλαδή δεν μπόρεσε να σκοράρει απέκρουσε ο Σούλη σε corner, την έστειλε. Έτσι, το οποίο δυστυχώ δεν είχαμε εκμεταλλευτεί από ό,τι θυμάμαι. Οι σέντρε και οι παλιέ γενικά του Χάμε ήταν γενικά χάρμα ιδέστε. Αλλά κατά τα άλλα από κίνηση, ξέρω εγώ, λίγα πράγματα. Μπούκα δεν μπορεί να κάνει. Πολύ αυτό τον είδα. Έτσι, από πλευρά φυσική κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει, ε, να δουλευτεί. Να ξαναπώ και κάτι άλλο για το Ρέτσο, ο οποίο το 38 έδωσε κακή πάσα προ το Ρέαπτσουκ, Εντάξει, με το ζόρι τώρα μα τον παρουσιάζουν ω αμυντικάρα. Και στα μύρια, όπω τα λένε, στα μέσα. Να πω και κάτι άλλο. μα ήταν τόσο καλό, δεν θα έμεινε εξωτερικό. Θα γυρνούσε από τόσο νέο Ελλάδα, 24 πόσο είναι. Άσε μου ρε τώρα που θα μου πει. Δεν έχει το κεφάλι σου ήσυχο με τέτοιου αμυντικού. Χωνεύτε το, ξυπνήστε εκεί στην ΠΑΕ. Που πήγατε και τον πήρατε με οψιόν αγορά υποχρεωτική. Φωστήρε, σε πιάσαν κορόιδο προφανώ. Σε πιάσαν κορόιδο οι Ιταλοί. Ε, βέβαια. Σε Ιταλική ομάδα δεν ήταν. Μπράβο. Ε, εντάξει. Μετά στο 42 άρχισε να σουτάρει ο Χάμε ύστερα από πάσα του Ελαραμπή, Μετά με απευθεία εκτέλεση. Φάουλ, θυμάμαι, έγινε το 0-2 εννοείται. Απιαστό, ούτε ο Γιασίν δεν το πιανε του Φορτούνη. Και στο πρώτο είχε δεχτεί εκπληκτική μπαλιά του Ελαραμπή, Πλασέ, κάτω από τα πόδια του Σούλι για το 0 και δεν μου λε αυτή την ποδοσφαιρική οξυδέρκεια που έχει ο Λαραμπί, την έχει ο Μπακαμπού, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Να βγάλει τέτοια παλιά. Δεν κάνει τίποτα εκεί, περιμένει να παίξει την πλάτη τη άμυνα αυτό. Να τρέξει μόνο μπορεί, μόνο να τρέξει μπορεί. Αυτό δεν το βλέπει ο κόσμο, δεν το βλέπει ο κύριο Μίτσελ. Τι τον ευάζει μέσα, Μόρε. Άμα τον ευάλει μέσα, παίξει στην κόντρα, όπω σου λέω εγώ στο 02, να κάνει και το 03. Να τρέξει που θέλει πέλαγο, να αυτοκολύσει. Με άδειο τέρμα. Έτσι κάνει αυτό δουλειά. Δεν σου κάνει τώρα να διασπάσει άμυνες τώρα κλειστέ, σαν χλαμάρε. Τέλο πάντων, μετά στο δεύτερο ημίχρονο, θυμάμαι στο 50, ο Παντελάκη κεφαλιά ολομόναχο ύστερα από εκτέλεση φάουλ. Πάλι στατική βάση. Ανενόχλητο εκεί, κεφαλιά έξω. Πάλι τυχερό ήσουνα. Στο 55, του στρώθηκε το αραμπί, αλλά πήγε έξω η μπάλα σούταρε γιατί εντάξει, ευνηδιάστηκε, δεν την περίμενε. Γι' αυτό αστόχησε. Στο 56, αυτό ο Μορέιρα, που ξαναλέω, μου αρέσει εμένα ο παίχτη από τη Γουινέα. Τράβηξε βολίδα από έξω αριστερά. ξιστάει μπάλα out. Για μένα τρομερός. Και με αντίπαλο τον Αδρούτσο εκεί τον κάνει να φαίνεται ακόμη πιο τρομερό. <χεχε> για γέλια και για κλάματα, πραγματικά. Μετά ο Λιάσο ολομόναχο στη μικρή περιοχή, κοιμόμενη του Ολυμπιακού Ιαμυντική, στο δοκάρι μπάλα. Το τράνταξε. Εκεί ο Πασχαλάκη άγαλμα, τι να κάνει. Μετά ο Παμλίδη στο 64 σουτάρα. Η οποία σουτάραψε άγαλμα τον Πασχαλάκη, σιρτό, δυνατό, δεν είχε ορατότητα ο Αθηνέο τερματοφύλακα και έτσι έγινε το 1-2. Μείωσε αυτή η ομάδα των Ιωαννίνων, ο Πας. Στο 70 Κασάμι και Χάμε αλλαγή και μπακαμπού αντί Αραμπί. Το γύρισε έτσι σε καθαρό 4-3-3 ο Μίτσελ. Βέβαια, με αυτούς που είχε εκεί στα φτερά δεν παίζει έτσι το σύστημα αυτό με τίποτα, έτσι ούτε στη δευτέρα παρουσία που λένε. Στο 76 έγινε έγκλημα το Ανδρούτσου, ο Μωρέιρα Σέντρα, προβολή του Λιάσου, ο οποίο το έψινε το κολάκι από πριν και έκανε έτσι το 2-2. Απλά όμορφα και ωραία. Και σε έστειλε για βρούβε. Μετά ο Κασάμι που ήταν κακό, θα έλεγα, δεν μ' άρεσε καθόλου. Είχε κεφαλιά στο 79, που όμω δεν απείλησε. Πάνω στο σούλι πήγε η μπάλα. Ένα κοινό πολίτη την έπιανε αυτήν τώρα. Τη πλάκα μιλάμε. Αντί να δώσει κεφαλιά πάσα, άσε τώρα στο 81 Γκάρι Ροδρίγε και Μαρσέλο μέσα, Ιν Μπαμχουάν και Όλε και έξω. Μετά στο 83 πάλι μεγάλη ευκαιρία για τα Γιάννενα. Μετά στο 87 σουτάκι άψυχο του Φορτούνι, εύκολα εκεί ο Σούλη, απέκρουσε. Μετά θυμάμαι στο 93 ένα από τα πολλά λάθη του Ρέτσου στο χώρο του κέντρου. Πήγε να κάνει κοντρολάρισμα τη μπάλα με το χέρι, τραγικό. Τη πλάκα δηλαδή, κρατιέμαι να μην βρίσω. Γι' αυτό και θα πάω κατευθείαν στα δικά σας σχόλια, όσο μπορώ και βλέπω μπροστά μου τώρα. Θα ξεκινήσω από κυρία εννοείται, Ιντα Χαγιάτη. Ήταν αισιόδοξο όσον αφορά τον αγώνα με τα Γιάννενα, έτσι, για λιπασά και κεραφροσύνη και τέτοια, άγια στις Σιπήρου. Αλλά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όσον αφορά τον Νίνι, λέει, δεν ήξερε για το θέμα αυτό με τις γυναίκες, εντάξει, τι να κάνουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος, έτσι. Κατά τα άλλα, καλό παιδί. Μετά, Μάκι 72, Midtown Manhattan, New York City, USA, my hometown. Όπω πάντα ευγενικό, όπω είμαστε όλοι στη Νέα Υόρκη. Εδώ πέρα, απορώ πραγματικά με του ανθρώπου. Για άλλη μια φορά, λέει, με ευχαριστεί για την πλήρη και έτσι ευχάριστη ενημέρωση. Μακάρι να ακούγονται αυτά που λέγονται εδώ πέρα στην εκπομπή, ώστε να υλοποιούνται κιόλα. Με αποκλεισμού παιχτών και γενικά με την αποπομπή του, με το διωγμό του τέλο πάντων. Από αποστολέ και τέτοια. Και επίση λέει ναι στο Χατζηδιάκο. Ε, βέβαια. Σε σύγκριση με αυτού που έχουμε. Αυτή είναι. Ε, εντάξει. Γελοτοποιεί στην άμυνα. Να μην πω τίποτα άλλο. Και γενικά συμφωνεί μαζί μου 1000% όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο και το σπρόξιμο προ το μέση γενικά και την ομάδα του. Ε, εντάξει. Τι να κάνουμε. Α, αυτά είναι για οικονομικού λόγου. Δεν βλέπει. Αυτό το νυχτικό που του φορέσαν το μαύρο. Θα το πουλήσει ένα εκατομμύριο, λέει. Του προσφέρει ένα. Όλα για το χρήμα γίνονται. Μετά, Chris T. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Συμφωνεί μαζί μου για το να μην πουλήσει η ομάδα τον Ενμπαμ ώστε να χτίσουμε, έτσι, κορμό. Δεν το συζητάμε μαζί σου. Συμφωνούμε πάντα με τον συγκεκριμένο ακροατή. Μετά, Σπύρος Γιακουμέλος εύχεται καλή δύναμη και υγεία, πάντα ευγενικό. Σε κεντρικό που στο φύλακα, αριστερό, back και δύο δυνατά, λέει, half. Και πιστεύει, λέει στον Μπακαμπού, λέει ότι όσο παίζει θα αρχίσει να τα κολλάει. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Άμα το πιστεύει, εντάξει, 31 είναι προ τα 32, τώρα θα μάθει μπάλα. Μετά, Coach Zach, Wisconsin, USA, happy holidays, στέλνει για τις γιορτές επίσης. Greetings to you too, Δήμος Κάμαλατ. Με ρωτάει για τον Παπαδόπουλο, αν θα αλλάξει, ξέρω εγώ, πώς το, αυτά. Δεν γνωρίζω κάτι ακόμη, αν είναι για σίγουρο θα το πούμε από εδώ να το αναλύσουμε. Πάντω έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο. Εξαιρετική, δεν φαντάζεσαι, οπότε δεν ξέρω αν και κατά πόσο ισχύει. Βέβαια όλα γίνονται έτσι. Ξέχωρα από τη σχέση που έχει με τον πρόεδρο. Τζορτ Κεφαλά. Του άρεσε λέει που έμεινε εκτό ο Μπουχαλάκη και ο Μασούρα. Ξεκίνησε λέει το ελληνικό πρωτάθλημα να θυμηθούμε λέει το αληθινό ποδόσφαιρο Made in Greece. Αυτή η χώρα δεν σώνεται με τίποτα. Συμφωνώ. Με τέτοια μυαλά, πώ θα σωθεί, τη πλάκα τώρα. Μιλάω πάντα για την πλειοψηφία, ε. Γιατί υπάρχει μια μειοψηφία που είναι σοβαρότατη, ευγενέστατη και δεν είναι συμφεροντολόγοι και κομπιναδόροι και τέτοια. Να κοιτάνε λαδιέ, ε, πάρε το δώρο να μου κάνει αυτό και ξέρω εγώ να βάλω το φίλο μου στη δουλειά και όλα αυτά τα μην πω τώρα. Τα λοκό. Και μετά προσθέτει ότι ο Κώστας ο Φορτούνης, στέλνει. Θερμού χαιρετισμού, λέει, στον Ταβερνιάρη. Μάλιστα. Τι μα νοιάζει τώρα τι κάνει ο Μαρτίν που λε τώρα, εφόσον εννοεί αυτόν. Αυτά περάσανε. Τώρα τι γίνεται. Άσε που, εγώ διαφωνώ στο ότι φταίει για όλα ο Μαρτίν. Σε αυτό διαφωνώ. Και κάτι άλλο που είπε συγκεκριμένα εσύ, που λε ότι εγώ είμαι σοβαρό παιδί. Καταρχά, δεν είμαι παιδί. Πρώτον. Δεύτερον, σοβαρό είμαι. Και γιατί ασχολούμαι, λε, με το ελληνικό πρωτάθλημα. Για τον ίδιο λόγο που ασχολείσαι και εσύ, λόγω καταγωγή. Άμα ήμουν από την Ουγγάντα, θα είχα ασχοληθεί με το πρωτάθλημα εκείνο. Παράλληλα, βέβαια, όμω ασχολούμαι και με άλλα, ε. NBA, ιστορίε. Δεν κοιτάω μόνο εδώ. Παντού κοιτάω και στρατόπεδα άλλα κοιτάω. Λοιπόν, πάνω Κυριακίδης, τελευταίο σχόλιο. Είχε γράψει, λέει, κάποτε και είχαμε συμφωνήσει ότι μετά τη διακοπή περιμένει το Χάμε, θα τον δει, αν είναι στο 100%, -100 και τώρα λέει ήταν άφαντο ακόμα. Συμφωνώ. Σε φυσική κατάσταση καλή δεν βρίσκεται καθόλου. Εντάξει, μπάλα ξέρω κι εγώ. Χαίρομαι πολύ να την κοντρολάρω. Όχι βέβαια στο επίπεδο αυτού του παίχτη, αλλά δεν έχει να λέει αυτό. Το τρέξιμο είναι το θέμα. Τραγικό ο Ντόι, τραγικό ο Αντρούτσο, αμυντική λειτουργία τραγική. Και ο Μπιέλ λίγα πράγματα. Μόνο φορτούνη έπαιξε. Ξεχνά όμω το Ρέτσο. Το Ρέτσο δεν αναφέρει. Τον χειρότερο των χειροτέρων. Αυτά τα υπόλοιπα στην εκπομπή την αυριανή με πιο καθαρό μυαλό, τώρα σου λέω είμαι, πώς το λένε, έτοιμος να δύρω άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν μπλέκω με πολλά πολλά όταν βλέπω τέτοια. Αυτά ευχαριστώ, χαιρετώ, ζητώ ολυμπιακός.